Α, κυρίες και κύριοι, μια και μιλάμε για ανατροπές, ένας φίλος έρχεται απόψε από τα παλιά και μετά από πάρα πολύ καιρό, έστω και όχι στην καθιερωμένη του ώρα, γιατί είχαμε ένα μικρό θεματάκι με το δορυφόρο, είναι μαζί μας. Ναι, κυρίες και κύριοι, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι και πάλι μαζί μας. Πραγματικά. Ο τεράστιος, ο ανυπέρβλητος. Ο ένας και μοναδικός. Ο σκάουτε των 5 υπήρων και των 15 θαλασσών. Ο Μακ Πάπας, ο δικός μας Μακ Πάπας. Μακ, καλησπέρα. Hello, Costas. Hello, John. How are you? How you been, man? God bless you. Long time no hear, you know. Τι κάνεις, Μακ, πώς είσαι? Yeah, I'm a bit okay, είμαι καλά. Είμαι απλά, ξέρεις, μα έχω καιρό να σας ακούσω και μου λείψαν τα κορμάκια σας. Τα κορμάκια μας. Ναι, με τις φωτογραφίες που μου στέλνατε παλιά, δεν ξέρω πού ήταν τα γυμνή. Τι θυμήθηκες με παλιόπαιδο τώρα, τι θυμήθηκες. Yeah, those were good pictures, man. Ναι, να είσαι καλά, είμαστε και Αθήνα τότε, είχαμε κάνει το δικαστική. Ο Γιάννης φαίνεται καλύτερος χωρίς όβρακο, αλλά... Εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, μα. Εντάξει. Δεν είναι λεπτομέρειες. Πολλοί και πολλές το έχουν πει αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Χωρίς όβρακο φαίνεται πραγματική λεπτομέρεια, Γιάννη μου. Ναι. Αφού και εγώ προς τα εκεί πήγαινα, μα. Είναι αυτό που λέμε, είναι η μικρή λεπτομέρεια. Φέτο με το ζόρι, μωρέ. Αυτό θα κάνω. Άκου δεν ποζάρω, λέει. Πάση περιπτώσει. Μακ, τι νέα εκεί από την άλλη περιγιά του Ατλαντικού? Είμαι σε ένα μπάρ εδώ τώρα του φίλου μου του Τόμου Μαγουλάκος. Α, τι κάνω, Τόμ? He's okay, man. Είχε ένα θέμα. He had a bit of the flu, you know. He was coughing up sort of phlegm the size of fucking Texas, you know. Δεν ήταν πολύ καλό, αλλά εντάξει. Όπως λέει και το κλασικό καλαμπούρι, out of the flu, ε. Out of the flu, ακριβώς. Πολύ καλό. Πώς τα λες, Ευχαριστώ. So how you been, man? Όλα καλά, εκεί πες μας τι γίνεται. Τίποτα σπουδαίο. Δεν ξέρω αν μάθατε, αλλά ο David Beckham έκανε ένα επεισόδιο Sesame Street της προάλλης. Ήταν πολύ καλός. Yeah, he was doing this thing with Elmo. You know Elmo, you don't got Elmo over there, do you? Το είχαμε το Sun Elmo's Fire εμείς, Μάρκ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αυτό ήταν με το Rob Lowe, come on. Αυτό που λες είναι αυτός ο τριχωτός, ο χρυδωτός, ο λουτρινός. Ναι, αυτός ο τριχωτός με την κόκκινη τύχα που είναι σαν το Μίρτσο χωρίς τη χέτη. Ναι. Και χωρίς να πηγαίνεις από μπουζούκια, ναι. Yeah. Και έκανε ένα επεισόδιο με τον Elmo και ήταν πολύ καλό. Επεισόδιο εννοείς, έκανε θερμό επεισόδιο, πλακώθηκε στο ξυλό. Ναι, του σκίσε τα ράματα κυριολεκτικά. Ναι. I think he's probably the best teammate David Beckham's had since he's been here, you know. Τουλάχιστον αυτός μπορεί να κάνει ένα κοντρόλ στα 5 λεπτά, you know what I mean. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι συμπαίκτες βόηθα Παναγιά και χαιστήκαμε που κλάναμε, αν μου επιτρέπετε. Όχι, σου επιτρέπετε, γιατί είναι καλά τώρα. Yeah, είναι και αργά, δεν ακούνε τα παιδάκια, αλλά ούτως ή άλλως και να ακούνε τα παιδάκια και τα δύο τα κάνουν. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι αμαρτία και κλάνουν και πάνε στην τουαλέτα, you know. Σωστό. Μάλλον να σου ρωτήσω κάτι. It's not a sin, man, to either fart or shit, you know. It's not a sin. We all do it. We all eat. We all go to the goddamn toilet, you know. Μακ, ο μεγάλος προπονητής των επιτυχιών. Yeah. Γιατί έφυγε από την ομάδα μας εκεί, από τους Galaxy. You know, he just couldn't cut it, man. Δεν μπορούσε να βρει καλό κουρίο στη γειτονιά και στο LA, γιατί είχε αυτά τα κοτσιδάκια εκεί πέρα τα τέτοια. You're talking about Alexi Lalas or you're talking about Ruth Gullit? Για τον Ruth Gullit πρώτα μιλάω, για τον προπονητή των επιτυχιών. Δεν έβρισκε καλό κομματήριο για τα κοτσιδάκια του, you know. He's very picky about this shit, you know. He's got a lot of dreads up in his head, you know. Είναι δύσκολο πράγμα. Και ο Alexi? Ο Αλέξη just couldn't cut it και του δώσανε πολλά, τον κατηγορήσανε ότι η ομάδα δεν πάει καλά και τέτοια. Τι να πεις, μωρέ, εντάξει, άχρηστη τώρα, δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο. Ναι. Πότε μάθανε οι Αμερικάνοι ποδόσφαιρο? Come on, man, you throw them a football, they think it's a fucking lottery ball, you know. Δεν πάει έτσι το πράγμα, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, μωρέ, είναι άσχετοι τώρα. Ναι. Τι να πεις, you know. Γι' αυτό έλεγα εγώ να φέρετε τον τέτοιο τον... Πώς το λέγανε αυτόν τον Ρουχοτέλη που είχε φέρει τον Cliff Mathis? What's his name, Παπουτσάκης? Ναι, Παπουτσάκης. Although I know Clint didn't like him that much, but what the hell does he know? He's in fucking Norway, you know? Ναι.
Μάικ, εδώ ρωτάει ένας φίλος και είναι σωστό. Γιατί θα ρωτάει, εδώ θα ρωτάει. Γιατί είναι θέμα της επικαιρότητας. Ναι. Επειδή σήμερα βγήκε η είδηση ότι αναδιοργανώνεται το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Αναδιοργανώνεται το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Ναι, και θα γίνει, πάρα πολύ ισχυρό. Και τι θα γίνει, Ρωτάει κάποιος αν. Και τώρα θα αναδιοργανωθεί και δεν θα είναι τμήμα σκάουτινγκ, θα είναι ας πούμε. Θα είναι σκάουτινγκ, αλλά πολύ καλύτερο. Πολύ, πολύ καλύτερο. Αν είναι ελληνική χωρί και τέτοια. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Okay, και αναρωτιέται λοιπόν ο φίλος αν. Αν σου έκανε πρόταση ο Junior Θεοδωρίδης, ο γιος του Σάββα Θεοδωρίδη, ο οποίος θα αναλάβει, αν θα υπήρχε περίπτωση να έρθεις και να αναλάβεις το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι με τις ομάδες, είμαι όπως με τις γυναίκες. I'm not a one team kind of guy, you know what I mean? I don't play that way, you know? Άρα δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση, δεν θα το συζητούσες καν. Δεν το συζητούσα. Αν μου δίνανε πάρα πολλά λεφτά, αλλά ξέρετε δεν έχω και ανάγκη τα λεφτά. Α, τότε δηλαδή φυσικά και υπήρχε περίπτωση. Φυσικά και υπήρχε. Ναι. Και υπήρχε φυσικά. Ναι. Αλλά. Υπήρχε και φυσικά. Ναι. Αλλά φυσικά και υπήρχε, καταλαβαίνετε. Ναι. Και υπήρχε. Ναι. Ήσουν σαφής. Ήσουν σαφής, Μακ. Και φυσικά και υπήρχε. Ναι. Μακ, επειδή. Υπήρχε και φυσικά. Ναι, Μακ. Και φυσικά και υπήρχε. Ναι. Αλλά και φυσικά υπήρχε.